αλλά μαγειρική. Δεν έβαλα σήμερα τυχαία κοντό μανίκι. Γιώργο, θα ξεκινήσω από τους γνωστούς στο μεταξύ μας. Λοιπόν, Γιώργος Καρτεζίνης, καλησπέρα. Είχαμε γνωριστεί εδώ στο στούντιο και επειδή η Νεκταρία δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα. Αναλαμβάνεις εσύ το δύσκολο καθήκον να μεταΐσεις. Εντάξει, σήμερα επιλέξαμε κάτι ενδιάμεσο. Σωστό. Ούτε μαγειρική ούτε ζαχαροπλαστική. Σωστό, γιατί θα με εντυπωσιάσει όταν του είπα τι θα κανονίσουμε, μου λέει θα φτιάξουμε φρουτοσαλάτα. Και λέω εντάξει, εύκολα πράγματα. Και μου λέει όχι, δεν είναι τόσο εύκολα όσο νομίζεις. Αλλά έχουμε και άλλον εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, τον οποίο θα μας κάνει εσύ τις συστάσεις όπως κάνει πάντα η Νεκταρία. Βεβαίως. Είναι ο φίλος μας ο Παύλος. Παύλος Βασιλόπουλος, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και εσύ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και οι δύο σεφ, οπότε καταλάβατε σήμερα Νεκταρία. Έχω δύο πάλι και σήμερα να μαγειρεύουν για πάρτι μας εδώ στο στούντιο. Να στείλουμε πολλά φιλάκια στην Νεκταρία μας. Εννοείται, χαιρετισμούς στην Νεκταρία, μας βλέπει, είμαι σίγουρος. Ναι. Και την ξαναπεριμένουμε βέβαια εδώ. Δεν σημαίνει, δεν σε διώξαμε Νεκταρία, να ξέρεις. Σε θέλουμε, την αγαπάμε. Λοιπόν, και βλέπω εδώ ένα σωρό φρούτα. Τι άλλο. Ναι, τα άλλα φρούτα. Σαλάτα με φρούτα. Ο καιρός ζεσταίνει. Σωστό, σωστό. Και χρειαζόμαστε. Επίσης, φαντάζομαι ότι θα μου κάνεις και μάθημα πώς κόβουμε τα φρούτα όπως την άλλη φορά, έτσι. Εντάξει. Γιατί ξέρεις ότι εγώ με αυτά είμαι άσχετος. Κι εγώ και ο Παύλος. Αυτό πήγα να το πω. Μπράβο, Παύλο. Δίπλωμα θα μάθεις. Εντάξει, θα μάθω. Με την Νεκταρία θα μάθω να φτιάχνω γλυκά. Γιατί. Καλή πάσα μου δίνεις, Γιώργο. Τώρα που δεν είναι Νεκταρία εδώ, θα σας εκμεταλλευτώ και θα κάνω την κέρια ερώτηση. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι ή όχι. Περνάει. Περνάει. Άρα είναι χρήσιμο να μάθω να μαγειρεύω, αυτό μου λέτε. Εντάξει, και το delivery καλό είναι. Θα δουλέψουμε για αυτή λίγο. Σωστό, να δουλέψει τη λεβέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Με τι ξεκινάμε, σεφ και οι δύο, που εγώ είμαι πάλι αλφαμάγειρας να πω. Εσύ. Σεφ σου σεφ και αλφαμάγειρας, όχι. Ή σεφ σου σεφ και αλφαμάγειρας. Είναι σεφ executive chef, ναι. Αλφαμάγειρας. Α, εντάξει. Πρακτικάριος. Πρακτικάριος, μαθητευόμενος. Λοιπόν, για πες, με τι ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε με τη φρουτοσαλάτα. Ωραία. Την οποία έχουμε εδώ. Κάνει ο Παύλος. Έχουμε ποικιλία εδώ μπόλικη. Mm-hmm. Τι χρειαζόμαστε έτσι γενικά να πούμε, φράουλες βλέπω, ακτινίδια βλέπω. Ακτινίδιο, ροδάκινο, μάγκο, πορτοκάλι, αχλάδι, μήλο, πράσινο μήλο κόκκινο και λάιμ. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πράγματα, φαντάζομαι βάζουμε όσα θέλουμε, δεν έχουμε ιδιαίτερα. Το λάιμ είναι για το εσάνς. Ναι. Θα κάνεις πάλι τα μαγικά σου εσύ όπως την άλλη φορά με τη σαλάτα. Ναι. Τίποτα, με έχει καταπλήξει ο Γιώργος και φαντάζομαι το ίδιο και ο Παύλος. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν ξέρω αν μας είδες, έφτιαξε σαλάτα. Ναι, την είχα δει. Και μου λέει εντάξει, θέλω σαλάτα. Θα φάρουμε ένα μαρούλι, θα κάνουμε αυτό. Και τελικά έκανε πάλι το μαγικό του και το τρίκ. Κάτι έκανε. Λοιπόν, για πες τώρα. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε με τον καθαρισμό των φρούτων. Ωραία, οπότε μάλλον θα πρέπει να περάσει από εκεί εσύ. Ναι, έλα από εδώ. Έλα από εδώ, κάνουμε μετακομίσεις, μεταφορές μετακομίσεις στο στούντιο. Ένα πορτοκάλι, ένα ακτινίδιο. Το μάγκο. Θα βάλουμε το μισό, το υπόλοιπο μισό θα το χρησιμοποιήσει ο Γιώργος. Ωραία. Τα ροδάκινα. Από ένα μήλο. Ένα πράσινο, ένα κόκκινο. Και ένα χλάδι. Τώρα, μπορούμε είτε να καθαρίσουμε τη φλούδα από τα φρούτα, είτε όχι. Εγώ προσωπικά δεν την καθαρίζω, εμένα μου αρέσει να είναι με τη φλούδα το φρούτο. Η αλήθεια είναι ότι αν θυμάμαι καλά. Συλλογικά φρούτα, όπως όλα. Σωστό. Από ό,τι μου είχε πει και η Μέρη Ναυρόζογλου εδώ, η διαιτολόγος μας έχει πολλές βιταμίνες και η φλούδα. Οπότε ναι. Καλό είναι να τα τρώμε, να προτιμούμε. Ούτε εγώ τα ξεφλουδίζω. Το μοναδικό, εντάξει, τα μοναδικά φρούτα τα οποία θα καθαρίσουμε είναι το μάγκο και το πορτοκάλι. Mm-hmm. Προφανώς δεν λέγεται η φλούδα. Το ροδάκινο είναι ένα πολύ περίεργο φρούτο. Είναι. Ναι. Λίγο χνουδωτή η φλούδα του. Η περιγραφή του με τρελαίνει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είναι λίγο δύσκολο στη γεύση του καθενός πώς θα του αρέσει στο ουρανίσκο, να το πω έτσι. Ναι. Οπότε άλλοι, αν θέλουν την καθαρίζουν, να λέει όχι. Αυτό είτε, καταλαβαίνω. Ναι. Είτε άμα θέλετε την καθαρίζετε, όχι. Πάλι εγώ προσωπικά μ' αρέσει να είναι με. Να σε βοηθήσω. Ευχαριστώ. Με την φλούδα το ροδάκινο και θα το χρησιμοποιήσουμε. Ένα με τη φλούδα και ένα χωρίς. Εμείς δεν έχουμε τέτοια κολλήματα εδώ στο στούντιο από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε εντάξει. Θα κάνουμε ένα μίξ. Θα κάνουμε, ναι, θα δείξουμε και τους δύο τρόπους για να επιλέγετε κι εσείς από το σπίτι τι θέλετε. Πάντως, πραγματικά αυτό το σαλάτι νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και για αυτόν τον καιρό τώρα που αρχίζει και ζεσταίνει σιγά σιγά και δεν θέλουμε να τρώμε και βαριά φαγητά τώρα προς καλοκαίρι πλευρά. Θέλουμε δροσερά φαγητά, όπως λέγαμε και την άλλη φορά. Σωστό, καλά. Με την άλλη φορά μας έχει φτιάξει και η Νεκταρία εδώ τη δροσερή κρέμα. Ναι, ναι, ναι. Χαμός με την Νεκταρία. Το μήλο είναι. Και με την κρέμα και με την Νεκταρία.
Για να αρχίζουν οι ερωτήσεις από μέσα. Πιο κοντά. Τι ρωτάνε. Πολλά, πολλά. Δεν μπορώ να πει. Ή θα πέσει θύμα και εσύ όπως και η Νεκταρία. Δεν πρέπει να ξέρετε τι μου λένε μέσα από το κοντρόλ τα παιδιά. Εντάξει, καλύτερα να μην ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε. Θα τα δοκιμάσουμε στο τέλος. Όπως πάντα, θα έρθουν, θα αρπάξουν ένα πιάτο. Ναι, ναι. Αλλά μόνο τα παιδιά δουλειά κάνουν. Λοιπόν. Μα κοιτάξτε τι ωραία τεχνική, παιδιά, έτσι. Το... Λοιπόν. Εμένα έπρεπε να βάλετε να κάνω τα κοψίματα, έχω να σας πω. Θες να κάνεις εσύ ένα κόψιμο. Θέλουμε να φάμε σήμερα, έχω να σου πω εγώ, και επίσης θέλουμε να μείνει λίγο φρούτο για να μπει στη φρουτοσαλάτα. Το πορτοκάλι έπρεπε να βγάλουμε τη φλούδα. Εκτός να ορμήξουν από μένα, καταφοράκι. Ναι. Δεν με ξέρει ακόμα γι' αυτό, δεν ξέρει τα υπερτέλεια κοψίματά μου. Δεν είναι και η Νεκταρία εδώ να με προδώσει. Εντάξει, όλα θα γίνουν. Κανείς δεν έμαθα με την πρώτη. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Έχει αισιοδοξία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάντως γενικά δεν είναι κάτι δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω. Βασικά τώρα αυτή τη στιγμή λέω και ο καιρός είναι νωρίς ακόμα. Υπάρχουν φρούτα τα οποία θα λείπουν αυτή τη στιγμή από την. Πώς θα το πω. Από τις επιλογές μας, εν περιπτώσει, ναι. Τα καλοκαιρινά κυρίως φρούτα, τα οποία είναι πορτοκαλί, σταφύλι, καρπούζι, πεπόνι. Οι βανίλιες και μετά κάποια άλλα φρούτα τα οποία είναι δύσκολο να τα βρούμε σε αυτή την περίοδο. Η καρύδα που είναι της μόδας. Η καρύδα. Η καρύδα είναι επίκαιρη. Καρύδα, έπρεπε να κάνουμε κάτι και με καρύδα, δεν το σκεφτήκαμε. Και δεν νομίζω ότι στο τζάμι εδώ θα μπορούσαμε να κόψουμε την καρύδα. Εντάξει, εδώ θα φέρναμε ένα τσεκούρι, κάτι απ' έξω, βγαίναμε. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε ανανά φρέσκο. Ανανά, ωραίο. Μπανάνες. Εντάξει, βρήκαμε το μάγκο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έλεγε την άλλη φορά το μάγκο. Ναι. Το είχαμε αναφέρει και είναι εξαιρετικό φρούτο. Αν να σου πω την αλήθεια, εγώ κυρίως σε παγωτό το τρώω. Σορμπέι, κανονικό. Ό,τι να είναι, ό,τι παγωτά δεν έχουμε πρόβλημα. Τα παγωτά είναι το καλύτερο πράγμα για το καλοκαίρι. Και χωνάκι και απ' όλα. Τα σχόλια από μέσα, λοιπόν. Είτε μπορούμε το πορτοκάλι να το κόψουμε στο μέγεθος που είναι, ή να το κόψουμε καρέδα για να το κόψουμε πιο. Ωραία. Για να βλέπουμε λίγο καλύτερα. Όπως γουστάρεις εσύ, ο σεφ. Σωστά, εσύ τα ετοιμάζεις σήμερα αυτά. Θα βάλω πρώτα το πορτοκάλι μαζί με τη ζάχαρη και θα τα αφήσω να μαριναριστούν, γιατί το πορτοκάλι και γενικά όλα τα φρούτα με τη ζάχαρη θα βγάλουν τα ζουμιά τους. Δεν με βολεύει αυτό. Α, οπότε αυτά είναι τα κόλπα που μου έλεγες εσύ. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, με ζάχαρη βλέπω. Με ζάχαρη. Θα φτιάξουμε δηλαδή κάτι σαν σιρόπι, ρωτάω εγώ άσχετο. Όχι, δεν είναι σιρόπι. Απλά ναι. Βγάζουν τα φρούτα όλα τα ζουμιά τους. Ναι. Και γίνεται σαν χυμός. Α, κατάλαβα. Ναι. Μια χαρά. Και δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, συγκεκριμένη δοσολογία. Όχι. Ωραία. Είμαστε με το μάτι εμείς οι μάγειρες. Ναι. Εντάξει. Εγώ το ρωτάω για τους φίλους που μας βλέπουν και νομίζω ότι ξέρουν περισσότερα από μένα για τις κουζίνες. Οπότε ίσως είναι χαζές οι ερωτήσεις που κάνω. Εν πάση περιπτώσει, καμία ερώτηση δεν είναι χαζή. Καμία, όχι. Όλες βοηθάνε και είμαστε εδώ για να δείξουμε. Σωστά. Και τώρα που το είπαμε, για πες Παύλο, γιατί με τον Γιώργο μάθαμε 2-3 πράγματα την προηγούμενη φορά. Εσύ πώς ξεκίνησες τη μαγειρική, έτσι, πώς κόλλησες το μικρόβιο. Εγώ. Όχι, αυτό το αχ. Είναι ιστορία ζωής τώρα. Είναι μεγάλη ιστορία. Να σε ενημερώσω ότι έχουμε μέχρι τις 5.30 εκπομπή, οπότε κάνε τα κομμάτια σου. Εγώ ξεκίνησα τη σχολή τη δική μου μετά την πρώτη λυκείου. Έβλεπα ότι δεν τα πήγαινα καλά με το διάβασμα. Όπως και εγώ. Και... Όπως και εσύ, Γιώργο, ναι. Θες ένα πιο κοφτερό. Θέλω, ναι. Αυτό, ίσως. Ίσως το μεγάλο. Ίσως το πριονωτό. Δυστυχώς δεν ξέχασα να κονίσω τα μαχαίρια μου. Δεν πειράζει. Α, επίσης να δείξουμε στον κόσμο μία τακτική. Ναι, ναι, για πες. Αν δεν έχουν μασάτε ή να κονίσουν το μαχαίρι, μία πατέντα που έχουμε εμείς οι μάγειρες είναι το πιάτο, το πίσω μέρος του πιάτου. Α! Έτσι. Το ακονίζουμε έτσι δηλαδή. Ναι. Έχω κόψει και χέρι έτσι, να ξέρεις. Ναι, το φαντάζομαι. Ναι. Και θα το δείχνεις για τους άλλους, γιατί εγώ είμαι να με βάλω στο πιάτο. Το δείχνω να το δείχνει ο κόσμος. Προφανώς. Οι περισσότεροι μάγειρες θα το ξέρουν. Οι πιο παλιοί. Οι πιο παλιοί. Ενδιαφέρον αυτό, δεν το ήξερα το κόλπο. Ναι. Θα το εφαρμόσω κι εγώ λοιπόν. Στα μαχαίρια που έχω στο σπίτι μου.
τα οποία είναι ένα, ας πούμε, ή δύο, και όχι τέτοια. Του σε. Από το σούπερ μάρκετ. Τα πριονωτά. Τα πριονωτά. Λοιπόν. Είναι αυτή η τεχνική την οποία πάντα βλέπω που, κάνετε, που μαζεύετε τα δάχτυλα για να μην χάσει κανένα δάχτυλο. Ναι, τα μαζεύουμε έτσι, πάνω στο φρούτο. Γενικά, όπου κόβουμε, τα δάχτυλα πρέπει να είναι μέσα. Το μαχαίρι ακουμπάει στον κορμό από το δάχτυλο και πάντα ο μεγάλος είναι μέσα από τα δάχτυλα και είναι αυτός που δίνει το μέγεθος κυρίως. Τα δάχτυλα, τα υπόλοιπα απλά μένουν ακίνητα και κρατάνε είναι το μαχαίρι. Είναι κάτι σαν οδηγός. Μάλιστα. Οδηγός. Και το μαχαίρι δεν το πιάνουμε από τη λαβή. Έτσι, πάντα τα δύο δάχτυλα κουμπάνε την άμα του μαχαιριού και ο μεσαίος, ο παράμεσος και ο μικρός κρατάνε το μαχαίρι. Ορίστε, γι' αυτό κάνω πάντα κάτι λάθος. Πάντως, εγώ να ξέρεις ότι έχω ακολουθήσει την τακτική που μου έλεγες την άλλη φορά. Το μαρούλι και αυτά δεν τα κόβουμε ποτέ με μαχαίρι. Με το χέρι. Πάντα. Και πρέπει να στείλουμε και χαιρετίσματα σήμερα, μην ξεχαστούμε, Γιώργο. Θα στείλουμε, εννοείται. Α, εντάξει. Πού θέλεις να στείλουμε? Εσύ που έχεις στείλει την προηγούμενη φορά, κάποιον ξεχάσαμε να στείλουμε χαιρετίσματα. Ξεχάσαμε να στείλουμε στην αγαπημένη μου σεφ την άλλη. Ναι, ναι. Την κυρία Ευδοκία Φυλακούρη. Σωστά, να στείλουμε χαιρετισμού. Η οποία είναι δίδυμο με την άλλη σεφ που έστειλα χαιρετισμούς. Την προηγούμενη φορά. Την κυρία Νίκη Τρέσου. Τη αγαπώ πολύ. Και έτσι περιμένουμε και εδώ. Κάποια στιγμή, ναι, θα το κανονίσουμε. Γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε στο μάγκο, εντυπωσιακό. Το μάγκο, ναι, είναι. Έχω να στείλω κι αλλού χαιρετίσματα. Στείλε όπου θέλει. Έχουμε να στείλουμε στο φίλο μας τον Άγγελο στην Εύβοια. Α, ναι, φίλοι σεζόν. Στη Λευκάδα έχουμε να στείλουμε, στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Βερέκα. Ωραία. Που μας βλέπει. Άλλο. Άλλο. Παύλο, για πες. Εσύ που είσαι, Χρήστο στο Σαντζαρίδη. Το Χρήστο. Το Χρήστο Σαντζαρίδη. Χαιρετισμού ειδικού και από εμένα στο Χρήστο. Το παιδί του μια-μια μου. Και επίσης να μην ξεχάσουμε το μια-μια. Καλά, λοιπόν, αυτά εννοείται, αλλά. Έχουμε κάπου να βάλουμε τα σκουπίδια, μην τα πούμε ναι. Στο τζάμι. Ναι, έχουμε, θα μου το δώσει εμένα στη λάντζα. Θα τα πάρω εγώ. Κύριε Γιώργο. Και λατζέρι. Ευχαριστώ. Πήγαινε. Τι ωραία, εντάξει, κάνει ο Γιώργος τη λάντζα σήμερα. Εντάξει, έχω κάνει πολλά πράγματα στην κουζίνα. Και λάντζα δηλαδή. Και λάντζα. Μάλιστα. Και ενώ είναι νεκτερή, με βάζει όλο εμένα να κάνω τη λάντζα, κατάλαβε, θα κάνω παράπονα. Και οι μεγαλύτεροι σεφ κάνουν λάντζα. Ναι. Το μάγκο μου φαίνεται λίγο σκληρή η φλούδα, οπότε θα τη βγάλουμε. Για να κάνουμε και ξεφλούδισμα. Ναι. Πρέπει. Αυτό είναι το πίλερ. Το πίλερ, ναι. Καλά που κάνεις και μου δίνεις ορολογία. Βέβαια η νεκταρία μου φαίνεται η ορολογία που έχει μάθει δεν ξέρω. Ο γνωστός πάντα το καθαριστεί. Πάντα το καθαριστεί. Αυτό μου αρέσει, μπορεί να το χρησιμοποιώ περισσότερο. Όπως είναι το χτυπητήρι. Α, το χτυπητήρι, το φουέ που λέμε εμείς. Το φουέ που λες εσύ. Το σύρμα. Το σύρμα. Το σύρμα κλασικά, εγώ το λέω χτυπητήρι. Παύλο, να ρίξω ζάχαρη εγώ. Να βάλουμε και το μάγκο. Ναι, λίγες φράουλες, άμα θες, θα κόψεις. Τις φράουλες τις βάλουμε στο τέλος. Ναι. Εντάξει, εγώ σας φέρνω εδώ. Για ντεκόρ, μάλιστα. Τώρα, Γιώργο, να ρίξω από τώρα. Μπορείς να ρίξεις τη ζάχαρη εδώ. Εντάξει. Ορίστε. Γι' αυτό λέμε το μάτι, με το χεράκι, ωραιότατα. Θες να τη ρίξω με τον κανονικό τον τρόπο ή με τον άλλον? Με τον κανονικό, παρακαλώ. Α, θα κάνουμε σαν το Λουσρέτ. Το σεφ. Ναι, δεν νομίζω να τα κάνουμε παντού με ζάχαρη. Δεν θα τα κάνουμε παντού, κοίτα, θα πέσει όλο μέσα. Είναι γνωστό και το Survivor αυτό, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο τώρα που το έκανες, δεν ξέρω αν είναι σωστή η τεχνική. Είναι σωστή η τεχνική, εσείς που ξέρετε από κουζίνα. Κοίταξε να δεις, πέφτει μέσα στο. Είναι στο καθαρά μπολ. Θέμα. Ναι. Οπτικής. Ναι. Είναι, δεν έχει να κάνει κάτι με ναι. Τον οποιοδήποτε. Είναι για φιγούρα που. Δηλαδή, μάλλον. Ναι. Κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ αν αύριο μεθαύριο καλέσω μια κοπέλα να μαγειρεύω έτσι, θέλετε να μου πείτε. Να ρίχνω το αλάτι, να ρίχνω το πέρι. Εντάξει, το έχουν κάνει η μισή Ελλάδα πλέον το κάνει. Α, αυτό. Οπότε, δεν θα είναι πρωτότυπο. Το κάνουν πλέον και ποδοσφαιριστές και. Ναι, καλά. Αλήθεια είναι ότι έχει γεμίσει και πανηγυρισμούς και αυτά. Και ναι, Survivor. Ναι. Και εμφανίστηκε ο σεφ, αλλά είχε γίνει και πανηγυρισμός πριν. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε και αυτό το ρύζι με την καρύδα. Το ζητάει πολύ ο κόσμος, να ξέρεις. Το ζητάει. Στο Survivor. Ωραία, θα το φτιάξουμε. Αν και δεν είδα ότι είναι τίποτα εξαιρετικό, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ, αλλά να μην ξέρω. Ορίστε. Είναι καλή φράουλα. Ναι. Να αφήσουμε καμία όμως να τη δούμε, αλλά. Εντάξει. Και βλέπω ότι την κόβει στα τέσσερα τη φράουλα. Σταυρό δηλαδή ουσιαστικά. Ναι, σταυρωτά. Μπορώ να την κόψω όπως. Αυτό, μου αρέσει γενικά να είναι χοντρογωμένα
τα φρούτα και οτιδήποτε χρησιμοποιώ σε υλικά στην κουζίνα, θέλω να νιώθω τις γεύσεις στα φαγητά που χρησιμοποιώ. Είτε είναι ζαχαροπλαστική, είτε είναι μαγειρική. Το μαγικό αυτό. Το μαγικό. Βάζουμε και λεμόνι. Δεν θα βάλουμε. Δεν θα βάλουμε λεμόνι. Ακριβώς. Όχι ακριβώς. Άρα άλλη ερώτηση. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το lime με το λεμόνι. Όχι. Όχι. Ωραία. Θα βάλουμε τις φλίδες. Α, φλίδες από lime. Και γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε λεμόνι. Το lime έχει μία πιο ιδιαίτερη γεύση. Α, λόγω το λεμόνι. Και μυρωδιά. Και, ναι. Το λεμόνι... Ίσως κάνει και πιο δροσερή τη σαλάτα το λεμόνι. Ναι, πιο, σε σχέση με το λεμόνι. Έχουμε και ένα υλικό που μας λείπει, ξεχάσαμε τον Γιώργο μας, ήταν... Ναι. Είναι ο δυόσμος. Δυόσμος. Ναι. Με το lime και με τα φρούτα είναι εξαιρετικός συνδυασμός. Εντάξει, το πετσόκοψε. Ναι. Βασικά το ψιλοκόβουμε, δεν λέγεται αυτό, λέγεται ναι. Κάπως... Ή μπρινουάζ, το χρησιμοποιώ. Μπράβο, αυτό το γαλλικό έψαχνα, ναι, αλλά ναι. Δεν το ξέρω. Γαλλικές ορολογίες. Ναι, νομίζω οι Γάλλοι έχουν παράδοση. Κάνουμε ένα κάτεμα τη σαλάτα. Μάγκο. Αυτό είναι το μάγκο. Για δοκιμάσεις, είναι καλό. Έχουμε την επίσημα δοκιμαστή σήμερα, τον Γιώργο. Λοιπόν, με ένα πυρνάκι να κατεύσουμε τη σαλάτα. Και τώρα είπαμε την αφήνουμε... Και θα την αφήσουμε λίγο ώστε τα φρούτα να τραβήξουν τη ζάχαρη. Και μετά θα χρησιμοποιήσουμε το ζωμό τους στη συνταγή του Γιώργου. Μάλιστα. Γι' αυτό λέει η Νεκταρία, δεν πετάμε τίποτα, τα αξιοποιούμε όλα. Ακριβώς. Είναι όλη δική σας. Ωραία. Κύριε την Γιώργο. Αφήνουμε λοιπόν εδώ. Και θα συνεχίσουμε, φαντάζομαι, με τον Γιώργο, τώρα. Εμείς θα κάνουμε... Αναλαμβάνει ο Γιώργος. Ναι. Θα κάνουμε το γιαούρτι. Για να δούμε, περίμενε να έρθω εγώ από εδώ. Ναι. Να τη δείξουμε. Ορίστε, να την αφήσω εδώ. Άστε εκεί, αλλά θα τη στήσουμε στο πιάτο μετά. Θα τη στήσουμε μετά στο πιάτο, ναι, απλά θέλουμε να την κάνουμε ένα ζουμάκι που λέει η Νεκταρία. Ναι, ένα ζουμάκι. Να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία της Νεκταρίας, την τηλεοπτική. Ναι. Θέλετε να καθίσετε τίποτα στο Γιώργο. Βέβαια, βέβαια. Γιατί κάνω και πάρα πολλά σήμερα. Ωραία η σαλάτα μας, παιδιά. Πολύ ωραία χρώματα, εγώ θα πω. Χρώματα πάνω απ' όλα. Και χρώματα, καλή επιλογή του μπολ. Χρώματα, αρώματα. Και φέρνουμε το καλοκαίρι πιο νωρίς. Εγώ μένα δεν με βολεύει το πίλερ στο μάγκο. Έχω μάθει αλλιώς. Ωραία, βλέπουμε άλλη τεχνική. Με το χέρι. Εντάξει. Χέρι και το μαχαίρι. Χέρι και μαχαίρι. Προφανώς. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ την ανάκληση του Παύλου, εσύ κόβεις. Βεβαίως. Λοιπόν, έχεις κάποιο αγαπημένο υλικό. Τι προτιμάς. Δύσκολες ερωτήσεις τώρα για ένα μάγειρα, γιατί κάνω νομίζω όλα τα μαγειρεύεται. Αλλά... Ναι, όλα τα κάνω. Μένα μου αρέσει γενικά το θαλασσινό. Α, ο θαλασσινό ακούω. Ωραία. Σαν κουζίνα. Ζαχαροπλαστική, εντάξει, σοκολάτα, προφανώς. Καλά, εντάξει. Κατά προτίμηση λευκή. Κι εγώ. Λευκή κι εσύ, αυτό ναι. Δεν το ήξερα. Τώρα... Θαλασσινά, εντάξει. Ο Χριστόφορ του αρέσει μαύρη σοκολάτα. Με τίποτα. Είναι το μόνο πράγμα που δεν τρώω από γλυκά. Οτιδήποτε. Γάλακτος, ναι, μ' αρέσει ναι. Περισσότερο και λευκή όμως. Για την ακρίβεια, ο συνδυασμός αυτό νομίζω είναι καλύτερος. Γιατί ναι, θυμάμαι ναι. Που έλεγες στην Νεκταρία. Ναι. Η Νεκταρία με έχει καταστρέψει με τα γλυκά, ναι. Έχω να πω. Ή μου βάζει μαύρη σοκολάτα ή μου βάζει καφέ. Είναι διέτης. Ναι, διέτης δεν. Πολύ... Ήδη βλέπουμε, δεν ξέρω αν κάνουμε zoom. Ναι. Έχουν αρχίσει και βγάζουν. Ζουμιά, παντού. Σωστό. Για να το κρατήσουμε λίγο έτσι και ναι. Θα το δούμε, φαντάζομαι. Εδώ έρχεται η κάμερα. Νάτι. Γι' αυτό γυαλίζουνε. Ναι. Αρχίζουν και βγάζουν τα ζουμιά. Σε λίγο θα τη στήσει ο Παύλος στο πιάτο. Ωραία. Γιατί παίζει ρόλο και το food styling όπως έχουμε αυτή την εκπαιρία, Παύλο, ε. Γι' αυτό δεν έχουμε βάλει κάποια φρούτα μέσα. Το ακτινίδιο και το... Ναι, το ακτινίδιο θα μπει στο τέλος. Τα κρατάμε για τη συνέχεια δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε θαλασσινά. Εγώ προσωπικά δεν τρώω πολύ ψάρια, να ξέρεις, αλλά μου αρέσει. Γαρίδες, σταπόδι, καλαμάρια. Αυτό είναι ο θαλασσινά. Αυτό είναι θαλασσινά, μάλιστα. Εντάξει, ήταν η χαζή από έτσι μέρα. Είναι μια κατηγορία διαφορετική. Λοιπόν. Όπως τα βλέπω εγώ πάντως.
Να ξαναπούμε άλλη μία για τη συνταγή μας, ότι φτιάχνουμε μία φρουτοσαλάτα. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι φρούτα θέλουμε, βασικά εγώ, αυτό κατάλαβα. Απλά εμείς σήμερα έχουμε επιλέξει πράσινο μήλο, κόκκινο μήλο, πορτοκάλι. Μάγκο, φράουλες. Ακτινίδιο, τι άλλο. Αχλάδι. Έχουμε βάλει λίγο lime μέσα. Ζάχαρη. Αυτά. Και δεν έχουμε δοσολογία, σήμερα είμαστε πιο απλοί. Ναι. Και να πούμε ότι το στραβό του δίκαιου δεν έχουμε δοσολογίες επειδή εγώ το ζήτησα. Λέω με παίρνετε εμένα όπως με την νεκταρία 270 γραμμάρια, ξέρω αυτό. Παρότι βγαίνει εξαιρετικά το αποτέλεσμα εν τέλει, αλλά εγώ δεν τα μπορώ. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Λοιπόν. Θα στήσει ο Παύλος τη σαλάτα. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε όμως τώρα να τα βολέψουμε. Αυτό είναι το δικό μου πιάτο. Θα σας το αφήσω. Ωραία. Οπότε εσύ όμως πρέπει να έρθεις από εδώ τώρα για να στήσεις το πιάτο. Θα το κάνω από εδώ. Ωραία. Εντάξει. Αν θες, έχει και εδώ χώρο. Εγώ δεν έχω χώρο. Θέμα. Ωραία. Οπότε έλα από εδώ εμένα, σε μένα. Ωραία. Για να σας βλέπουν και οι φίλοι που μας βλέπουν. Να κάνουμε τώρα το food styling. Για κάνε food styling και εσύ να δω. Παίρνουμε το ακτινίδιο. Θα βάλουμε το ακτινίδιο σαν βάση. Χριστόφερ, κάπου είχαμε ένα ρολό χαρτί. Ναι, που έχουμε το ρολό χαρτί. Πού το έχουμε. Λοιπόν, ξέρω που έχουμε το ρολό χαρτί. Είναι μακριά. Θα σας αφήσω για λίγο. Εντάξει. Ελπίζω να μην μου καταστρέψει την εκπομπή όμως. Όχι, όχι. Έχω τια δεν το βάλουμε, οπότε κάποιο θα σφάξουμε. Γιατί γίναμε... Και εντελώς μαγικά εμφανίζουμε το ρολό χαρτί. Εντάξει, ήσασταν ήσυχα, παιδιά. Ναι. Μπορώ να σας αφήσω και μόνος σας. Γιατί όχι. Όχι. Είσαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Να δεις το. Σας έχω εμπιστοσύνη. Η αλήθεια είναι ότι με τον Παύλο δέσαμε από την πρώτη μέρα που δουλέψαμε μαζί. Στο Πάσο. Λοιπόν, τώρα με το ακτινίδιο μου ήρθε μια σκέψη. Να δω για ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει παλαιότερα στο... και στο Facebook και γενικότερα στο διαδίκτυο, που έδειχνε ένα ακτινίδιο που το βάζανε μαζί με μία μπανάνα και έφυγε μία μπανάνα με ακτινίδιο. Το έχετε δει αυτό καθόλου? Όχι, αυτό δεν το έχουμε. Το οποίο δεν ξέρω, παιδιά, αν ισχύει αυτό το πράγμα. Όποιος ξέρει να πάρει τηλέφωνο ή να μας πει κάποιος. Ήτανε μισό ακτινίδιο κομμένο στη μέση και, άλλη μία, και μισή μπανάνα κομμένη επίσης. Τα βάλανε μαζί σε γλάστρα και μετά βγήκε μία μπανάνα ολόκληρη που μέσα την έκοβε και είχε ακτινίδιο. Όχι, χάρη που είχα αφήσει ένα κομμάτι. Μάλλον είναι φότοσο, παιδιά, αλλά εντάξει. Θα το φάκι αυτό. Και το ακτινίδιο έχει πέσει θύμα του Γιώργου. Τα τρώω όλα τα φρούτα. Άσε και κάτι. Λοιπόν, να ορίστε, καθαρίζουμε και το ροδάκινο που έλεγε. Και το ακτινίδιο έχει πολλές βιταμίνες και τέτοια, νομίζω. Η μέρη είναι πιο ειδική σε αυτό. Και έχουμε και τα καρύδια, μην τα ξεχάσετε αυτά και το μέλι. Α, είναι για τις στεγές, Γιώργο, μετά εσένα. Μάλιστα. Καλά, εγώ τρώω. Ελπίζω να μην τα χρειαστείς όλα. Όχι, όχι. Να μείνει κάτι αυτή τη στιγμή. Άμα είναι, ξέρω, να τα φάμε τώρα, άμα να το βγάλουμε το πιάτο άδειο, δεν υπάρχει. Καλά, να μην πούμε δηλαδή τι γίνεται στα διαφημιστικά διαλύματα, έτσι, να μην δώσω κόσμο στον αέρα. Όχι, όχι. Α, έχουμε μαχαίρια, δεν τολμάει να πλησιάσει κανένα. Σωστό. Και πολλά σήμερα, όχι μόνο ένα. Τώρα είναι πραγματικά πολλά. Συνήθως η νεκταρία φέρνει Μαρίζ και η Μαρίζ δεν είναι πολύ δολοφονικό όπλο, έχω καταλάβει. Αν και χρήσιμη. Τώρα δυστυχώς το καθάρισα αυτό. Ναι, και γλιστράει. Μου μαλάκωσε. Δεν πειράζει. Και δεν μπορώ να το καθαρίσω, να το κόψω καλά. Τώρα μου έδωσες καλή πάσα για ερώτηση. Ναι. Υπάρχει τεχνική για να μην μαυρίζουν τα φρούτα όταν τα κόβουμε? Ναι. Για πείτε. Θα σας πεις εσύ πρώτα. Θα σας πεις τη δική σου. Μάλλον θα πούμε την ίδια. Εντάξει. Λοιπόν, μέσα σε χυμό. Τι χυμό? Φυσικό. Από πορτοκάλι ή λεμόνι. Ναι. Και σε νερό να τα βάλεις, αλλά εμείς τα βάζουμε σε χυμό. Πιο πολύ γιατί είναι πιο γευστικά. Μάλιστα. Ωραίο κόλπο αυτό. Άρα στίβουμε ένα πορτοκάλι, ας πούμε, 2-3 πόσα θέλουμε. Ναι, σε επαγγελματικές κουζίνες που το κάνουμε. Ναι, εγώ θέλω επαγγελματικά πράγματα. Τι? Αυτό το αφήσω χωρίς να το καθαρίσω. Αυτό ας το έτσι. Ή είμαι επαγγελματής, ή θα με κάνετε επαγγελματία, ή δεν θα με κάνετε τίποτα. Λοιπόν, πάντως γενικά νομίζω δεν είναι δύσκολο κάποιος να ασχοληθεί με τη μαγειρική. Απλά είναι και θέμα λίγο εξάσκησης, έτσι. Είναι θέμα εξάσκησης, είναι θέμα... Είναι θέληση πιο πολύ. Ναι, είναι θέληση. Και να το έχεις μεράκι.
Ναι. Βασικά πρέπει να το αγαπήσεις. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αγαπάνε το φαγητό, αλλά μόνο να τρώνε, όχι να φτιάχνουν. Ναι. Λοιπόν, θα το αφήσουμε έτσι. Ωραιότατα. Να σας καθαρίσω τον μπάγκο. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Μ' αρέσει η επικοινωνία μεταξύ τους. Εγώ μπορώ να φύγω, να λείπω από εδώ από τη συζήτηση. Αν θες αυτά, πάρε μόνο τις φλούδες. Αυτό είπα, αλλά δεν είπες, θα τα αφήσω καλύτερα. Τέτοια γίνονται μέσα στις επαγγελματικές κουζίνες, είστε τόσο ευγενικοί. Όχι. Γιατί εγώ συνήθως. Όχι, πετάνε έχω τηγάνια. Ναι, αυτό. Έχω την εικόνα ότι γίνεται ένας πανικός, ρε παιδί μου. Ότι πάρε το τηγάνι, δεν θα πω. Η ευγένεια μέσα σε επαγγελματικές κουζίνες είναι συνηθισμένη. Ναι. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω είναι και πολύ καλό να το πούμε στον αέρα αυτό. Εντάξει, εγώ θα πω ότι μάλλον γίνεται πανικός από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί πρέπει σε πιέζει και ο χρόνος, δεν φτιάξει ωραίο πλάνο. Πανικός, δεν θα έλεγα ότι είναι πανικός. Υπάρχει και μια ιεραρχία σίγουρα. Ναι, αυτό. Θέλω να τη στήσω εγώ ή θα τη στήσεις. Αυτά θα τα πάμε στο λάτζα μας. Εντάξει. Και. Θέλουμε τον μπολάκι με τη σαλάτα. Ωραία. Η οποία δεν χρειάστηκε και πολύ χρόνο εν τέλει, εγώ αυτό κατάλαβα. Όχι, όχι. Είναι αρκετά εύκολο και πολύ ωραίο. Γρήγορο και αποτελεσματικό. Ναι. Τώρα, άμα μπορείς να μυρίσεις το lime. Πόπο, παιδιά, όντως. Σε ταξιδεύει. Όντως έχετε δίκιο. Λοιπόν, μετά από αυτό πρέπει να πάρουμε και ένα κοκτέιλ έτσι με λίγο αλκοόλ. Ναι. Θα κάτσε μια παραλία. Εκεί. Θα κατάλυσε εκεί. Ναι. Με χυμό από φρούτα. Εγώ σκέφτομαι όπως είναι, άμα ρίξεις βότκα μέσα δεν θα είναι αποτελεσματικό. Ναι, εντάξει. Θα το κάνεις τύπου πάντς, ας πούμε. Θα φας τα φρούτα, θα πιεις τη βότκα. Θα το κάνεις τύπου πάντς, όλα μαζί. Θα ταιριάζει πολύ και με το πασόα. Υπάρχει πασόα, για... Πες μας περισσότερο. Πασόα είναι... Τι είναι? Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα αλκοολούχο. Το χρησιμοποιούμε στα κοκτέιλ. Α, ωραία. Ναι. Σαν ειδήποτε δηλαδή. Ναι. Γενικά υπάρχουν φρούτα τα οποία συνδυάζονται με κοκτέιλ. Ναι. Ένα είναι πεπόνι με δυόσμο και τζιν. Καρπούζι με τεκίλα. Μάλιστα, ωραία συνδυασμή αυτή. Και ναι, είναι πιο πολύ εξαιρετικά φρούτα. Μπορείς να κάνεις με καρύδα, με ανανά, να κάνεις ποτήρι την καρύδα ή τον ανανά και να κάνεις κάποιο. Επίσης ισχύει ότι πολλά φρούτα ταιριάζουν με αλαντικά. Ναι. Με τυριά πιο πολύ. Με τυριά. Π.χ. ας πούμε, βλέπω πολύ συχνά πεπόνι με προσούτο, ας πούμε. Αυτό. Εκεί. Ναι. Μόνο εκεί. Πεπόνι με προσούτο. Καρπούζι με γραβιέρα, με φέτα. Ναι. Είναι αυτά τα φρούτα τα οποία δεν έχουν τόσο γλυκιά γεύση σε σχέση με. Τώρα θα το κάνω με το χέρι. Ναι, με το χέρι. Σε σχέση με τα υπόλοιπα φρούτα τα οποία έχουν λίγη περισσότερη. Όχι ζάχαρη. Πιο γλυκύτητα. Ναι, πιο γλυκές γεύσεις. Θες να σου αφήσω τα μισά για το γιαούρτι? Όχι, όχι. Έχω τα δικά μου εγώ. Έχει κόψει εκείνο το μάγκο. Έχει κρατήσει ό,τι θέλει. Τα υπόλοιπα. Ωραιότατα. Κάτι μας έφυγε. Δεν πειράζει. Έχουμε κάνει ένα μικρό πύργο. Ναι, τα υπόλοιπα λέει να τα αφήσουμε εκεί. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Το υπόλοιπο βασικά θα το αφήσουμε εδώ. Ναι. Το υπόλοιπο. Ναι, το χυμό. Τον κρατήσω εγώ το χυμό. Και ίσως ό,τι περισσέψει να το δώσουμε και μέσα στα παιδιά. Εδώ βλέπουμε ένα εντυπωσιακό πλάνο πάντως. Μπράβο, Θοδωρή. Μπορώ να έχω παρακαλώ τον μπολ. Βεβαίως. Τώρα είμαστε τον μπολ. Μπήκε τον μπολ μπροστά. Θα το δούμε σε λίγο πάλι. Θα στύψεις το πορτοκάλι. Θα στύψω το πορτοκάλι, ναι. Στύπουμε το πορτοκάλι. Λοιπόν, να το βάλω εγώ πιο μπροστά, Θοδωρή, αυτό να σε βολέψει. Για να δω. Εδώ ίσως σε βολέψει καλύτερα. Να το δεις. Α, έχουμε το χαρτάκι. Να βγάλουμε λίγο και το χαρτί από εκεί, Γιώργο. Το χαρτάκι, να το φέρεις από εμένα, να το πάω πίσω. Παρτουσία. Για να μην μας χαλάει το υπέροχο πλάνο. Εντάξει, ναι. Ορίστε, κοίτα εδώ χρώματα. Δεν υπάρχει. Πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο. Χριστόφερ, παίρνεις αυτά, σε παρακαλώ. Είπα κι εγώ, θα κάνω μια λάντζα σήμερα. Ναι. Πολύ έκατσα. Και θα στήξω και λίγο λάιμ. Φτάνει να τρως, μωρέ. Λοιπόν, το lime τώρα κόβουμε. Θυμίζω ότι είναι μια πάρα πολύ απλή συνταγή, το λέω και το ξαναλέω. Παίρνουμε ό,τι φρούτα θέλουμε. Εμείς συγκεκριμένα έχουμε βάλει πράσινο μήλο, κόκκινο μήλο, πορτοκάλι, lime, φράουλες, αχλάδι. Τι άλλο βάλαμε? Μάγκο. Μάγκο, το μάγκο όλο το ξεχνάω, είδες Γιώργο. Ναι. Ροδάκινο. Ροδάκινο. Και ακτινίδιο. Και ακτινίδιο. Κυρίως τα κνίδια για την κόρδα, αυτά, δεν, αλλά... τα πετάς αν θέλεις. Τα αφήνουμε σε ζάχαρη, σε λίγο ζάχαρη για λίγη ώρα. Κάνα 5 λεπτό, 10 λεπτό. Και τώρα εδώ.
Έχουμε στύψει πορτοκάλι. Έχουμε στύψει πορτοκάλι. Και lime. Mm-hmm. Για να κάνουμε ένα dressing για τη φρουτοσαλάτα. Εντάξει. Είναι κόλαση. Είπαμε λοιπόν ζάχαρη, lime και πορτοκάλι. Ε, καλά τα λέω. Το dressing. Βεβαίως. Για να τα μαθαίνω και εγώ. Άλλα... Dressing. Στην ουσία είναι το ζουμί από όλα τα φρούτα που έμεινε στο τέλος. Στο μπολ που έχουμε αφήσει το... που τα είχαμε αφήσει με τη ζάχαρη. Ναι. Έχει μείνει λίγο ζουμάκι, θα το χρησιμοποιήσω εγώ. Θα κάνουμε άλλο ένα food styling. Και... Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Έχουμε και φράουλα. Θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Ναι. Ακριβώς. Το lime μου έχει σπάσει τη μύτη. Γενικώς εδώ πέρα γεμίσαμε αρώματα φρούτων το στούντιο. Ναι. Ορίστε. Έβαλε την τελευταία ποινή. Δεν πειράζει. Τώρα αν είχαμε και δύο φύλλα δυόσμου, θα ήταν καλύτερα. Μπορούμε να βάλουμε και δυόσμο. Φαντάζομαι μόνο δυόσμο. Μην αρχίσουμε να ρίχνουμε χορταρικά ό,τι να είναι. Όχι, μα ιντανού να είναι αυτό, θα πάνε στο φαγητό. Ο δυόσμο πάει με τα φρούτα. Λοιπόν. Ωραία. Εγώ. Γεια συνέχεια μα, Γιώργο. Θέλω τα γιαουρτάκια μου. Α, ναι, τα έχω εγώ εδώ από εδώ. Αν μπορεί να με βοηθήσει λίγο. Ορίστε, σεφ. Ευχαριστώ πολύ. Μ' είχε μαλώσει την άλλη φορά, βέβαια, τώρα το έμαθα. Δεν θα βγάλει την πέτσα. Α, έχει πέτσα. Δεν το ξέρω, έχω καιρό να αγοράσω γιαούρτι, ρε παιδιά. Δεν τρώω. Είναι η γιαγιά το χωριό, πρόβλημα. Ναι. Γιατί όχι. Το φτιάχνει η γιαγιά. Λοιπόν, οπότε βάζουμε δύο κεσεδάκια γιαούρτι. Εμείς εδώ, φαντάζομαι μπορεί να φτιάξει μεγαλύτερη ποσότητα. Να στείλω χαιρετισμούς και στη γιαγιά. Α, στείλε στη γιαγιά, δεν πάντα στέλνουμε. Που φτιάχνει γιαούρτι, τυρί. Από πού μας βλέπει η γιαγιά? Είναι από την Κρεοπηγή Ζαλόγκου. Α, το ιστορικό Ζάλογκο. Ωραιότατα. Έχω και από εκεί καταγωγή. Προσπρέβεζα δηλαδή πλέον. Βεβαίως. Και γιατί δεν έπεσες εσύ? Χαιρετισμούς στην Πέρα. Ήθελε να το ρίξω. Ή βασικά έπεσε και βγήκε έτσι. Και στο εξωτικό κανάλι. Και κανάλι. Που είναι το χωριό μου. Είναι εξωτικό. Εξωτικό. Εξωτικό εκτός, εξού και το μάγκο. Ε, το μάγκο. Το μάγκο είναι πειρασμένο. Αυτά δεν τα θέλουμε φαντάζομαι, οπότε τα εξαφανίζω. Στείλτα. Εσύ Παύλο που θα στείλεις χαιρετίσματα, για πες. Καταγωγή και εγώ, έτσι. Καταγωγή, τώρα άμα πιέσουμε την καταγωγή δική μου, άντε να θέλουμε μια εκπομπή. Άντε πάλι. Όχι, θα σου κάνουν ειδικό αφιέρωμα σε έναν φαίνεται την άλλη φορά. Για πες. Να στείλουμε χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη. Στον παππού μου και στη γιά μου. Στην πρωτεύουσα. Σε έχει ειδοποιήσει, φαντάζομαι ότι θα είσαι. Όχι. Όχι. Θα τη βρουν στο Facebook. Μπορούν να τη βλέπουν μέσω live streaming και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ μα βλέπουν από παντού. Από εκεί και γεια. Φυσικά. Μέσω live streaming. Φυσικά. Δεν ξέρω να σου πει να κινηθεί. Του δίνει στον αέρα. Οπότε εγώ να στείλω χαιρετίσματα στον παππού και στη γιαγιά που μα βλέπουν μέσω live streaming από τυχείο. Από τυχείο. Ω ναι. Μ' αρέσει χείο, δεν έχω πάει. Ήρθε γύρω στο θαλασσινά, εμένα κατευθείαν εκεί με πήγε. Μ' αρέσει χείο, δεν έχω πάει. Καλά, ξέρω. Αν σου έχει δει το βίντεο. Θέλω κι εγώ λίγο lime. Έχουμε εδώ ποικιλία από φρούτα. Χαμό. Εγώ κατάλαβα ότι αν πάρετε φρούτα πολλά γενικώς και πειραματιστείτε θα βγει κάτι. Αρκεί να ξέρετε λίγο πώς θα τα βάλετε. Ναι, παίζουν ρόλο ναι. Και τα μυρωδικά. Ναι. Ναι. Και βρήκαμε με το Γιώργο ψάχναμε καρπούζι. Ναι. Να κάνουμε τη σαλάτα μέσα στο φιλιό από το καρπούζι. Θα τη στείναμε αλλιώς. Α, ναι. Ενδιαφέρον γι' αυτό. Δεν μας βγήκε καλά η εποχή. Ναι. Δεν πειράζει. Τον Ιούνιο. Και έχουμε το μάγκο που έχουμε κόψει. Μισό μάγκο εμείς βάλαμε, εντάξει, και παραπάνω φαντάζομαι. Ναι. Δεν μας πειράζει. Θα μπορούσα να έχω λίγη ζάχαρη. Ορίστε. Ρίξτε εσύ. Με τον γνωστό τρόπο. Όπως θέλεις. Ή με το μάτι. Με τον γνωστό τρόπο. Δεν μπορώ εγώ, δεν κάνω. Λίγο, έτσι, ωραία. Έπεσε και μια πέτρα μου. Χαζή ερώτηση της ημέρας νούμερο 500, γιατί βάζουμε ζάχαρη. Για να γίνει πιο γλυκό. Ναι, θέλουμε λίγη γλυκύτητα. Επίσης, όπως είπαμε και στη φρουτοσαλάτα, η ζάχαρη θα βγάλει το χυμό από τα φρούτα. Οπότε, σε συγκεκριμένη περίπτωση, το μάγκο είναι το τυγαλό που πήραμε. Θα βγάλει πιο έντονη γεύση το μάγκο, όπως βάζουμε αλάτι στα φαγητά για να δώσουμε μία ένταση στις γεύσεις. Το πιατάκι. Έτσι και στα γλυκά βάζουμε τη ζάχαρη εκτός από γλυκύτητα. Ωραία. Το πιατάκι το οποίο το χρησιμοποιήσουμε για κοντιστήρι, ναι, πες. Θέλετε να το στήσουμε το χέρι. Είμαι... Το γιαούρτι. Ναι. Το κάνεις κουτάλι. Δεν ξέρω εσείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε ένα κουτάλι, παιδιά, έτσι. Το ξέρετε αυτό.
Κουτάλι. Ξεχάσαμε να βρούμε κουτάλι. Δεν έχουμε κουτάλι όμως. Δεν πειράζει. Θέλω να το στήσουμε με πιρούνι. Ναι. Όλα γίνονται. Και φτιάρι θα μας έκανε. Δεν έχουμε φτιάρι ούτε φτιάρι. Φτιάρι κάπου είδα εκεί έξω. Λες να πάρουμε εδώ έξω από, το, από τον κήπο, από τη φύση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς βάλαμε πολύ γιαούρτι. Τώρα αυτό δεν είναι για ένα άτομο, αλλά. Είπαμε, δεν είμαστε ένα άτομο εδώ πέρα. Εντάξει. Πρέπει να δοκιμάσουμε πολύ. Η αλήθεια είναι. Εγώ θα ωραίο βάλω τότε φράουλα από πάνω. Α, εντάξει. Κοίτα, σήμερα έχουμε πολύ ωραία χρώματα, έχω να δηλώσω εγώ. Ναι. Και φράουλες, άρα δεν βάζουμε μόνο μάγκο, βάζουμε και φράουλα, βάζουμε και θέλουμε. Δεν θέλω άλλες. Έχουμε και αυτό το υπέροχο εξάρτημα το οποίο δεν το χρησιμοποιήσαμε. Όχι. Το αφήνω στην άκρη. Το βάλω από πάνω. Μ' αρέσουν οι ένδοσες συνεννοήσεις τους. Και καρύδι. Βεβαίως. Μπορούμε να βάλουμε και άλλο ξεροκαρπό ή μόνο καρύδι. Κατά προτίμηση καρύδι. Αμύγδαλα, φουντούκια, ναι, αλλά ναι, κατά προτίμηση το γιαούρτι και το μέλι το καρύδι είναι καλύτερο. Ναι. Ωραία. Λέξε. Ρωτάω γιατί πρέπει να ρωτάω. Ωραία. Θέλουμε και μελάκι. Και έχουμε και μέλι. Μπορείς να το ανοίξεις γιατί είμαι βρεγμένος. Ποιος μπορώ να το ανοίξω. Αυτό μπορώ να το κάνω. Επίσης θα δω πώς θα το βάλουμε χωρίς κουτάλι. Το μέλι είναι πανεύκολο. Δεν χρειάζεται και πολύ γιατί θα λιγωθούμε. Σωστό. Με το λένε η αγράφα του πιάτου. Ποια? Η αγράφα του πιάτου. Γιατί? Ωραιότατα. Λοιπόν, θυμίζω πολύ γρήγορα. Έχουμε φτιάξει τη φρουτοσαλάτα μας. Παίρνετε διάφορα φρούτα που θέλετε εσείς. Εμείς έχουμε βάλει. Θα τα ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Θα τα μάθω πού θα πάει. Το μάγκο το ξεκινάω πρώτο γιατί πάντα το ξεχνάω. Μάγκο, πορτοκάλι, κόκκινο μήλο, πράσινο μήλο, αχλάδι. Λάιμ βάλαμε λίγο, φράουλες βάλαμε, τι άλλο βάλαμε. Αυτά. Και ακτινίδιο και ροδάκιδο. Να πούμε επίσης στον κόσμο ότι είναι ένα εξαιρετικό πρωινό. Σωστό. Υγιεινό. Ναι, και. Όχι μόνο. Το γιαούρτι και το μέλι μπορεί να πληρώσει σε θερμίδες. Όσο ένα πιάτο μεσημεριανού φαγητού περίπου. Τέλεια. Και έχουμε φτιάξει και ένα γιαούρτι με μάγκο, φράουλες, καρύδι, μέλι. Απλά, γρήγορα και εύκολα και πιο καλοκαιρινά. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει νομίζω. Ναι. Να τα βάλουμε στη σειρά για να τα δει και ο Θοδωρής μας εδώ το πλάνο μας. Βεβαίως. Να μαζέψουμε λίγο. Ναι, να μαζέψουμε εμείς τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να το βάλουμε. Ναι. Το βάλουμε εδώ. Από εκεί. Ναι. Και θα τα δείτε σε λίγο. Ειδικά αυτή η φράουλα που έχει κόψει τελευταίο ο Παύλος. Είναι όλα τα λεφτά αυτό το. Σαν βεντάλια. Τι, δεν σ' άκουσα. Το στήσιμο δεν μου έκατσε πολύ καλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Για πρώτη φορά στην τηλεόραση, εδώ στο μεταξύ μας, σε συγχωρούμε. Α, εντάξει. Απ' τη δεύτερη πέφτει μαστίγωμα, να ξέρεις. Εδώ είναι η φρουτοσαλάτα μας και εδώ το μέλι. Το μέλι. Το γιαούρτι με το μέλι. Το γιαούρτι με μέλι. Το μέλι το έχω εδώ μπροστά μου, γι' αυτό το είδα. Καταλάβατε. Δεν νομίζω θα μείνει μετά. Δεν θα μείνει τίποτα. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα. Εγώ θα έλεγα να δοκιμάσουμε τώρα κάτι. Βέβαια. Βασικά εσύ έχεις δοκιμάσει ήδη 50 φορές, οπότε. Ναι, εσύ θα δοκιμάσεις πρώτα. Εγώ θα δοκιμάσω. Και γιατί περίμενε, περίμενε. Γιατί να δοκιμάσεις πρώτα το γιαούρτι με το μέλι. Εντάξει. Μην τσακώνεστε, παιδιά. Θα επιλέξεις. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή μόλις κλείσουν οι κάμερες θα τα φάμε όλα έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει νόημα ποιος θα φάει πρώτος, ποιος δεύτερος. Έχει λίγο το χαρτί. Ναι, ναι. Έχουμε και χαρτί. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα θυμίσω. Κάνε το ρολό εσύ. Κάνω το ρολό. Δεν μπορεί να πείτε ότι είμαι χρήσιμο στην κουζίνα. Είσαι, εντάξει. Κάνω λάτζα. Κάνω το ρολό. Ναι. Τα κάνω όλα και συμφέρω. Λοιπόν. Εσύ πες μας τι θες να δοκιμάσεις πρώτα. Αν δοκιμάσεις το γιαούρτι λοιπόν, με το μέλι. Να δοκιμάσεις το γιαούρτι με το μέλι, λες. Εντάξει, θα δοκιμάσεις το γιαούρτι με το μέλι. Με το μάγκο. Και μάγκο μέσα. Θα σου έλεγα. Και καρύδι και φράουλα και απ' όλα. Και όπως μου έμαθες εσύ, τι πρέπει να κάνουμε. Θα τα παίρνουμε όλα μαζί, τα υλικά. Ναι. Και. Με βλέπετε, έτσι. Μια χαρά είναι. Είχα αμφιβολίες να σας πω στην αλήθεια. Περίμενα να μου πεις τι να πέσει. Έχω ερώτηση. Μπορούμε να βάλουμε και lime μέσα, χυμό lime. Τα μισά έβαλε. Τι εννοείς. Τα μισό χυμό lime. Ναι, έχω στύψει λίγο. Α, γι' αυτό μου ακούγεται με ένα live, μάλιστα. Ναι. Θέλουμε λοιπόν, να ακούγεται και να, να το νιώθεις, απλά όχι να. Είναι εξαιρετικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν μαζί μας. Και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε εδώ στο μεταξύ μας τώρα που πήρατε το κολάι, όχι Γιώργο. Θα τα πούμε, αλλά
Τη Δευτέρα φεύγω για σεζόν. Καλά, όχι για τώρα, από τη νέα σεζόν. Από τη νέα τώρα σεζόν. Τώρα θα πας στη δικιά σου σεζόν και από τη νέα σεζόν θα το συζητήσουμε. Έγινε. Και εδώ με τον Παύλο, γιατί έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Πρέπει να μας δείξετε κάτι πιο. Ακόμα πιο καλό. Εγώ περιμένω έτσι κάτι τηγάνι από τα πέντε, τα κλειδιά στον αέρα, τέτοια πράγματα. Φωτιές. Κάτι έχω δει εγώ με τον Γιώργο, κάτι φωτιές. Θα έρθουν και φωτιές. Θα έρθουν και φωτιές. Λοιπόν, Γιώργος Καρτεζίνης, Παύλος Βασιλόπουλος, ευχαριστώ και τους δύο και θα τα ξαναπούμε. Εσείς να φτιάξετε φυσικά και τις δύο εδώ απλές συνταγές και γρήγορες, νομίζω και εύκολες, ναι, και δροσερές.